Ευίωνες προοπτικές λαμβάνει η υπόθεση της απορρίπανσης του ποταμού Καλαμά και της προστασίας του Αχαίροντα και του Έλους Καλοδικίου μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και κυρίως την ανακήρυξη του Δέλτα του Καλαμά και των Στενών σε προστατευόμενη περιοχή. Η προστατευόμενη πλέον περιοχή των Στενών και των Εκβολών των ποταμών Αχαίροντα και Καλαμά καλύπτει στο σύνολό της έκταση 156.000 στρεμμάτων και περιλαμβάνει οικοσυστήματα διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντος λόγω των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί. Η εξέλιξη αυτή φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος ρύπανσης που αντιμετωπίζει ο ποταμός Καλαμάς, τουλάχιστον κατά μήκος του νομού Ιωαννίνων, καθώς προβλέπει περιορισμούς σε δραστηριότητες και χρήσεις. Η ανακήρυξη των Στενών και του Δέλτα του Καλαμά ως προστατευόμενη περιοχή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για την απορρίπανση του ποταμού σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους των επιθεωρητών περιβάλλοντος τα τελευταία 3,5 χρόνια, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πεχοδέ Σταύρο Καλογιάννη. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς είναι πολύ θετικά. Γνωρίζετε ότι πέρα από τους ελέγχους που έχουν γίνει σε δραστηριότητες που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού και στο νομό Ιωαννίνων και στο νομό Θεσπρωτείας. Έχουν γίνει έλεγχοι, έχουν επιβληθεί πρόστιμα, έχουν διαβιβαστεί πάρα πολλοί φάκελοι στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων, τη σύνδεση των μονάδων, των πλέον ρυπογόνων μονάδων με τον βιολογικό καθαρισμό. Και βεβαίως προσδοκούμε με την ρύθμιση την οποία προωθούμε μετά από πολύ μεγάλη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αυτό θέλω να το τονίσω, προσδοκούμε λοιπόν ακόμη μεγαλύτερη προστασία στα ποτάμια αυτά και στα οικοσυστήματά του.